ή όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμιά κρυφή ατζέντα. Πότε ισχύει ήταν η δήλωσή σας αυτή? Παραμονή των εκλογών. Κύριε Χατζηνικολάου, ισχύει η δήλωση κανένα δημοψήφισμα? Θα εφαρμόσω το πρόγραμμά μου. Θα σας απαντήσω. Και να μου απαντήσετε και για τις εκλογές. Εγώ πήρα εκλογές, μια εντολή, κύριε Γιατί βλέπω και το χαρτί των εκλογών πάνω στο τραπέζι πάλι. Εγώ πήρα μια εντολή. Ακούω τους υπουργούς σας στη Βουλή να λένε ότι αν χρειαστεί δεν θα διστάσουμε και διάφορα τέτοια. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν ήρθαμε για να κυβερνήσουμε ερήμη της Λαϊκής Βούλησης και της Λαϊκής Ετοιμιγορίας. Έχετε εντολή. Είμαστε εδώ εξαιτίας αυτής της εντολής και θέλουμε να την τηρήσουμε αυτή την εντολή. Και να την τηρήσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε. Η εντολή που πήραμε είναι σαφής. Σκληρή διαπραγμάτευση, να ματώσουμε για να σταματήσει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή μας. Και αυτό κάνουμε. Έχετε εντολή ρήξης του ξηραφιού, ή εντολή συμφωνίας? Στην κόψη του ξηραφιού ματώνουμε κι εμείς για να σταματήσει αυτός ο λαός να ματώνει. Αυτή είναι η εντολή που πήραμε. Κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι σαφές, είναι εντολή ρήξης είναι σαφές, ή συμφωνίας? Δεν θα επεκφύγω το ερωτήματό σας. Είναι εντολή λύσης, αλλά λύσης προωθητικής. Λύσης που δεν θα επαναλαμβάνει το φαύλο κύκλο της λιτότητας και της μιζέριας και της λαϊλασίας. Λύση που θα δίνει μια προοπτική και ταυτόχρονα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή είναι η εντολή μας. Εάν βρεθώ, κύριε Χατζηνικολάου, στη δύσκολη θέση, και ελπίζω ότι δεν θα βρεθώ στη δύσκολη θέση, γιατί πιστεύω σε όσα σας έλεγα πριν, ότι κανένα στην Ευρώπη δεν θα έχει όφελος από μια τέτοια εξέλιξη. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης. Από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Για φανταστείτε πόσο σημαντικότερο είναι από το οικονομικό, όποιο οικονομικό αποτέλεσμα έχει, το να αλλάξει κανείς την πορεία, την ιστορική πορεία της ενωμένης Ευρώπης, που ήταν μια πορεία πρόσθεσης, όχι αφαίρεσης, όχι διαίρεσης. Εγώ λοιπόν σας λέω με ευθύτητα. Αυτή η εντολή μου βάζει όρια. Εάν καταλήξω στο να έχω από την άλλη πλευρά μια συμφωνία η οποία με βγάζει από αυτά τα όρια, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, δεν έχω άλλο από κούμπι, ο λαός θα αποφασίσει. Προφανώς όχι με εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Με δημοψήφισμα. Προφανώς όχι με εκλογές. Ποιος ο λόγος να πάμε σε εκλογές? Ποιος ο λόγος? Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 μήνες μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα και παρά τις δυσκολίες που κι εσείς πρώτοι επισημάνατε, το γεγονός ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 3 μήνες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε 15 μονάδες μπροστά. Γιατί να πάμε σε εκλογές? Έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή. Να σας πω έναν καλό λόγο. Έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία 162 βουλευτών. Γιατί να πάμε σε εκλογές? Να σας πω ένα πολύ καλό λόγο. Το είδα και σε ένα πρωτοσέλιδό σας, γι' αυτό σας απαντώ. Να σας πω ένα πολύ καλό λόγο για να πάτε σε εκλογές. Για πείτε μου. Ένας πολύ καλός λόγος είναι για να έχετε μια πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα. Μια κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία, για παράδειγμα, δεν θα υπάρχουν στελέχη σαν αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και ζητούν ρήξη. Λένε, μιλούν για επιστροφή στη δραχμή. Στελέχη τα οποία θα είναι εντός των πλαισίων της εντολής που λάβατε για ευρωπαϊκή πορεία. Κάνετε λάθος, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι σε αυτά που λέτε. Κάνετε λάθος στο αν νομίζετε ότι είναι μειονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ η πολυσυλλεκτικότητα. Είναι πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ η πολυσυλλεκτικότητα. Θα μπορέσετε να πρόβλημα περάσετε από τη Βουλή ένα συμβιβασμό. Πρόβλημα ομοιογένειας η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα έχει... Κύριε Πρόεδρε, ναι, θα το περάσετε από τη Βουλή. Προφανώς. Έναν έντιμο συμβιβασμό. Ναι. Ή ο κύριος Λαπαβίτσας, ας πούμε, που μιλάει για ρήξη. Ο κύριος Λεουτσάκος που μιλάει για ρήξη. Είμαι σαφής. Θα το καταψηφίσουν. Όλοι αυτοί που μιλούν και για ρήξη είναι μέσα στα πλαίσια και για ρήξη, δεν την επιδιώκουν, δεν την επιθυμούν. Αλλά είπε κάτι ο Βαρουφάκης στη Βουλή πριν από ένα μήνα, 1,5. Ότι αν δεν μπορείς να τη φανταστείς τη ρήξη, μην πας σε διαπραγμάτευση, αποδέξου αυτά που θα σου πούν. Όταν πας να διαπραγματευθείς, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όλα τα ενδεχόμενα. Όλα τα ενδεχόμενα. Εγώ λοιπόν σας λέω κατηγορηματικά. Έχω μια λαϊκή εντολή που με και περιορίζει. Δημοψήφισμα με ποιο ερώτημα? Ακούστε με λίγο όμως. Γιατί το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Σκληρή διαπραγμάτευση για να βρούμε λύση βιώσιμη θέμα μέσα στο ευρώ.
Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηνικολάου, το Σύνταγμα δεν επιτρέπει. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Απολύτως. Δεν είναι δημοσιονομικό θέμα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψήφισμα για δημοσιονομικό θέμα. Το αν σε μία συμφωνία δεν είναι δημοσιονομικό με θέμα. Με τι ερώτημα. Το αν σε μία συμφωνία μπορείς να αποδεχθείς ή δεν μπορείς να αποδεχθείς κάποιους όρους. Με τι ερώτημα. Είναι κρίσιμο εθνικό θέμα. Δεν είναι δημοσιονομικό το θέμα. Το ερώτημα θα είναι και να διαβάσετε καλύτερα, να διαβάσετε καλύτερα τον κανονισμό της Βουλής και του Συντάγματος. Διότι τον. Προφανώς δεν έχετε κανένα λόγο εσείς να τα ξέρετε όλα αυτά, διότι το Σύνταγμα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ο κανονισμός το πολύ απλό. Νομοσχέδιο δεν μπορεί να πάει σε δημοψήφισμα το οποίο έχει ψηφιστεί και αφορά δημοσιονομικό θέμα. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι δεν μπορεί να τεθεί κρίσιμο εθνικό θέμα που έχει και δημοσιονομικές πτυχές στην κρίση του ελληνικού λαού. Με τι ερώτημα. Ας μην φοβόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού λοιπόν. Με τι ερώτημα. Ας μην τη φοβόμαστε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το μόνο μου στήριγμα σε αυτή την προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός και μόνο ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν θα χρειαστεί να πάμε. Ποιο θα είναι το ερώτημα. Δεν θα χρειαστεί να πάμε. Ποιο θα είναι το ερώτημα. Και δεν θα χρειαστεί να πάμε, διότι θα έρθουμε σε συμφωνία. Το ερώτημα ποιο θα είναι. Ναι ή όχι στη συμφωνία, αν χρειαστεί να πάμε. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό θα είναι. Εάν αυτή τη στιγμή. Σας ρωτώ. Με ρωτάτε για κάτι υποθετικό. Σας θυμίζω την υπόθεση του δημοψηφίσματος Παπανδρέου. Εγώ έχω πάρει την απόφαση να πάω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει την απόφαση, διότι έχουμε μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Το αφήσατε ορθάνεκτο. Μου θέσατε ένα θεωρητικό ερώτημα και μου είπατε, εάν λοιπόν αυτή η κατάληξη στο τέλος της ημέρας σας οδηγεί σε μια λύση, η οποία λύση είναι έξω από την εντολή που πήρατε, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά. Σας απάντησα, δεν θα έχω δικαίωμα να παραβιάσω την εντολή μου. Δεν θα έχω δικαίωμα να παραβιάσω την εντολή και την λύση αυτή την οποία θα καταλήξω, αν την εγκρίνει ή όχι, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πόσο χρόνο έχουμε, είμαι κύριε όμως Πρόεδρε, μπροστά μας. Πεπισμένος ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Και είμαι πεπισμένος ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, ακριβώς διότι γνωρίζω ότι το θέμα της Ελλάδας, η σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα κρίσιμο θέμα υπαρξιακό για την Ευρώπη, με ιδιαίτερες γεωπολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι ένα απλό θέμα η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει υποστεί τεράστια μείωση της οικονομικής της ισχύος. Όμως διατηρεί αλόβητη τη γεωπολιτική της δυναμική και ισχύ. Δεν είναι μια χώρα του πεταματού η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα για την οποία πρέπει να είμαστε, να ντρεπόμαστε που ζούμε εδώ ή να αισθανόμαστε ότι είμαστε υποτελείς και παρακατιανοί. Είναι μια χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια κρίσιμη περιοχή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αστάθειας. Είναι ένας πυλώνας σταθερότητας μέσα σε ένα τρίγωνο αστάθειας στην περιοχή μας, Ουκρανία, Συρία, Λιβύη. Δεν είναι λοιπόν η Ελλάδα μια χώρα που κανείς θα πει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ας την διώξουμε. Ας την εξευτελίσουμε, ας την πετάξουμε έξω. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι οι δυνατότητες να κερδίσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι μεγάλες.